Λοιπόν, στη διαδρομή μας προς Βαθύ, αλλά και από Αργυνόντα προς Μυρτιές, βρίσκουμε μέλη της ομάδας Φιλή Νοσκό. Καλημέρα σας. Καλημέρα. Και καλή χρονιά σε όλους. Καλή χρονιά, να είστε καλά. Λοιπόν, για να σας ακούσουμε. Ήρθαμε εδώ να κάνουμε μια προπόνηση, μιας και τον Νοέμβρη έχουμε επίσημο διασυλλογικό αγώνα, έχει η Ομοσπονδία εδώ και επειδή τα παιδιά δεν έχουν ξανά έρθει στην Κάλυμνο. Α, μάλιστα. Βγάλαμε και είδηση λοιπόν. Να γνωρίσουμε τις διαδρομές, τα παιδιά, να δουν τις δύσκολες ανηφόρες από εκεί, από Βαθύ ναι, και πάνω. Ναι, ναι, βέβαια. Θα το κάνουμε και άλλες φορές, έτσι ώστε τον Νοέμβρη να είμαστε προετοιμασμένοι, να πάνε καλά, να πάρουν πολλούς βαθμούς. Πότε ακριβώς θα γίνει? Αν θυμάμαι καλά, 1η Νοέμβρη. Αν θυμάμαι 1η καλά, Νοέμβρη, πολύ ωραία. Μάλιστα, πολύ ωραία. Πόσα παιδιά είμαστε εδώ? 8 παιδιά έχω εδώ πέρα. Πολύ ωραία. Για πείτε μας όμως για τον Φιλίνο, πότε ιδρύθηκε, πόσα τα μέλη του. Ο Φιλίνος είναι ένας σύλλογος ο οποίος δραστηριοποιείται στο γυναικείο ποδόσφαιρο, στο σκάκι και στην ποδηλασία. Η ποδηλασία είναι το πιο καινούριο. Εδώ και 2 χρόνια σχεδόν έχουμε ξεκινήσει. Και προσπαθούμε και συμμετέχουμε στους αγώνες της Ομοσπονδίας, κάνουμε πολλά ταξίδια, έχουμε κάνει δηλαδή μέσα αυτά τα 2 χρόνια 18 ταξίδια. Μπράβο σας! Ρόδο, Σίμη, Αθήνα, Κρήτη και συνεχίζουμε και για αυτά τα παιδιά τους αρέσουν οι εκδρομές και συνέχεια είναι κοντά. Συγχαρητήρια, βέβαια η ΚΟΣ είναι και το νησί των ποδηλάτων όπως λέμε. Έτσι έχετε μια σφραγίδα. Εδώ στην Κάλυμνο είναι λίγο πιο ζόρικα και όχι μόνο θέμα δρόμων και τα λοιπά, στο ότι δεν έχει συνηθίσει και ο οδηγός. Ναι, έτσι, ναι. Τον ποδηλάτη στο δρόμο. Εντάξει, πρέπει να το συνηθίσετε και πρέπει τα παιδιά να μπουν στο κλίμα. Έτυχε να δω μάλιστα ένα ποδήλατο. Ναι, έχουμε, έχουμε κάποιους. Ναι. Δεν πρόλαβα να του μιλήσω γιατί ναι. Είναι καλό δηλαδή αν υπάρχει 1, 2, 3 ποδήλατα. Έχει να πιο πολλά. Επαφές, γιατί ερχόμαστε εμείς συνέχεια εδώ και σιγά σιγά γιατί ο Γιάννη και ένας σύλλογος εδώ στο. Νομίζω ότι υπάρχει ανεπίσημα ίσως μια ομάδα η οποία το κάνουν. Αν μπορέσουμε να κάνουμε και πιο περισσότερους αγώνες και στην Κάλυμνο. Γιατί στην ΚΟ, ας πούμε, κάνουμε έναν κάθε μήνα, ας πούμε. Α, κάνετε έναν κάθε μήνα. Ναι, για τα παιδιά. Πολύ ωραία. Και πολύ μικρά παιδιά από 3 χρονών και πάνω. Για πείτε μας ηλικίες, είναι από 3, ας πούμε, κοιτάξτε, μέχρι. Το πιο μικρό που είχαμε ήταν από πέρσι 1, 2,5 χρονών. Τι ωραία. Με ροδάκια, βέβαια. Τι ωραία, τι ωραία. Μπράβο. Αυτή τη στιγμή έχει βγάλει αυτό το παιδάκι. Είναι 3 χρονών και 4 μηνών. Έχει βγάλει τα ροδάκια και βγαίνει με τη δεύτερη τάξη. Παρά το ότι είναι πολύ μικρός. Αλλά... Σίγουρα οι γονείς έτσι είναι πολύ φαν του ποδηλάτου. Και... Οι γονείς, ναι, είναι, αλλά από τη στιγμή που το παιδί έρχεται, ερχόταν, έχουμε το πάρκο κυκλοφορικής αγωγής που μας βοηθάει. Μπράβο. Το έχουμε εκεί και τα παιδιά με βοηθητικές κάνουν συνέχεια βόλτες και μαθαίνουν γρήγορα να κάνουν ποδήλατο χωρίς βοηθητικές. Και έτσι μετά θέλουν να βγουν και έξω με την επόμενη τάξη, όχι με αυτήν που είναι τα μεγάλα, αλλά. Να ακούσουμε καταρχήν όνομα και επίθετο. Εγώ είμαι ο Χρήστος Σιδέρης, είμαι ο υπεύθυνος του ποδηλατικού τμήματος. Πολύ ωραία. Εμένα είναι Νίκος Σίβερ. Δεν σ' άκουσα. Νίκος Σίβερ. Πολύ ωραία. Πόσο χρονών είσαι? 12,5-13. Πρώτη γυμνασίου δηλαδή. Ναι. Πόσο καιρό είσαι στον όμιλο? Κάτι μήνες. Κάτι μήνες. Φαντάζομαι σ' αρέσει πολύ. Ναι. Κάνεις και κάτι άλλο πέραν αυτού? Είσαι ας πούμε σε κάποια ομάδα ίσως άθλημα, μπάσκετ? Άθλημα, βάλ... άθλημα όχι. Αλλά? Στη φιλαρμονική της. Α, ήθελα να το πω τώρα. Μουσικά όργανα, ε. Ναι. Πολύ καλά κάνεις. Τα κορίτσια εδώ? Εμένα με λένε Κατερίνα Γκιόνα. Μάλιστα. Πόσο χρόνο είσαι, Κατερίνα? 11. Και είσαι πόσο καιρό? 1 χρόνο. Ένα χρόνο. Σ' αρέσει πολύ? Πολύ. Για να είσαι και εδώ τώρα σήμερα στην Κάλυμνο, ναι. Φαντάζομαι το αγαπάς πάρα πολύ. Εσύ κούκλα μου? Ζωή δεν είσαι δέρι. Λένε, μ' αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο. Πάω, έκλεισα φέτος τα 3 χρόνια. Πες μου ότι έχεις κάποια σχέση με τον κύριο Σιδέρη. Για να είναι και ακριβώς από την γέννηση του ομίλου, έτσι. Πολύ ωραία. Είναι ο μπαμπάς? Ναι. Πολύ ωραία, μπράβο. Άρα, σ' αρέσει πάρα πολύ, έτσι. Ναι. Σας έβλεπα τώρα και στον δρόμο, ήσασταν και προσεκτικοί. Πάρα πολύ ωραία. Σας εύχομαι τα καλύτερα. Για να ακούσω εδώ την μοναδική γυναίκα της και παρέας. Βρήκατε και τη μαμά. Το φαντάστηκα, γιατί εσάς είδαμε πρώτα με 2 παιδιά. Καλημέρα, γυναίκα της Βάλη. Με 2 παιδιά. Εδώ είμαστε μια ομαδούλα, προσπαθούμε να κάνουμε μια ωραία βολτίτσα με τα παιδιά, να ξεφεύγουν λίγο από το σπίτι, από τα ηλεκτρονικά παιχνίδια. Πολύ σωστό. Τους αρέσει αρκετά και έτσι διοργανώνουμε αυτές τις εκδρομούλες. Γι' αυτό και θέλουμε να κάνουμε και αγώνες εκτός, γιατί τους προκαλεί και ένα μεγαλύτερο ενδιαφέρον. Βέβαια. Σας άρεσε, παιδιά? Εμένα είναι η Λευτέρη Τζαμάλ και μου αρέσει πολύ το ποδήλατο και το αγαπώ. Μπράβο. Πόσο χρονών είσαι? 10.
Μπράβο. Και είσαι εσύ από τότε που ξεκίνησε όμιλος? Όχι, αλλά... Θα το συνεχίσεις. Ναι. Αυτό. Εμένα με λένε Βασίλη Λιροίδη. Ξεκίνησα από τέλη Σεπτεμβρίου με αρχές Οκτωβρίου. Mm. Ναι, μου αρέσει πάρα πολύ το ποδήλατο. Εντάξει. Και θα συνεχίσεις όποτε έχεις χρόνο και τα λοιπά. Όπου πηγαίνετε εκδρομές, να είσαι εκεί. Ναι. Μπράβο, παιδιά. Για να ακούσω εδώ πίσω τα δύο αγόρια μας. Εμένα με λένε Κωνσταντίνο Ματάτη. Ναι. Είμαι 2 χρόνια στην ποδηλασία. Μπράβο, Κωνσταντίνος. Και μ' αρέσει πολύ. Σ' αρέσει πολύ, ε. Ναι. Και εσύ? Εμένα με λένε Θοδωρή Πατάκ και είμαι 1 χρόνο ποδηλασία. 1 χρόνο, ε. Εμένα με λένε Ανιφαντή Θαμά. Mm-hmm. Μου αρέσει πολύ η ποδηλασία. Είμαι σχεδόν 1,5 χρόνο στην ομάδα. Μπράβο. Έκανες καινούργιους φίλους, ναι. Φαντάζομαι. Ναι. Κάνουμε και mountain μέσα στο βουνό, το οποίο πότε μου αρέσει λίγο περισσότερο, πότε όχι. Μαζί με την ομάδα κάνουμε και γυμναστήριο και στίβο. Αυτά. Πάρα πολύ ωραία. Κύριε Χατζησμάλη. Καλημέρα. Ωραία που σας βρήκαμε και εσάς εδώ. Όπως βλέπετε, μια άλλη εικόνα που έλεγα τώρα ότι, ας πούμε, εμείς σαν οδηγοί οι καλύμνοι δεν είμαστε απόλυτα συνηθισμένοι, έτσι, του να βλέπουμε στους δρόμους ποδηλάτες. Σωστά, έχετε. Όμως βλέπετε ότι τα πράγματα αλλάζουν. Πρόκειται να έχουμε και αγωνιστικό κομμάτι τον Νοέμβριο. Έτσι ακριβώς. Χάρη στον κύριο Σιδερή έχει ξεκινήσει μια προσπάθεια να διοργανώσουμε εδώ έναν αγώνα. Οπωσδήποτε πρέπει να κάνουμε κάποιες συνεννοήσεις, κάποιες συζητήσεις με τον υπεύθυνο του συλλόγου Φιλίνος της ΚΟ, αν δεν κάνω. Ναι, ο Φιλίνος ΚΟ. Για να μπορέσουμε να οργανώσουμε και να γίνει μια διαφορετική εκδήλωση. Βεβαίως. Από αυτές. Είπαμε, εναλλακτικές μορφές, έτσι, όταν μπορούμε κάτι να το φιλοξενήσουμε και να το στηρίξουμε, γιατί όχι. Έτσι ακριβώς. Γεια σας, γεια σας. Καλή συνέχεια.